Πολλά είναι τα σενάρια που ακούγονται για το πρωινό Αντένα και για το ποιοι τελικά θα βρίσκονται στην παρουσίασή του από τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Οι θύνοντες του καναλιού βρίσκονται συνεχώς σε συσκέψεις για να καταλήξουν σε νέες ιδέες και πρόσωπα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο Χρήστος Φερεντίνος και η Σύση Χριστίδου δεν θα συνεχίσουν να σερβίρουν πρωινό του χρόνου. Όπως όλα δείχνουν, θα δώσουν τη σκυτάλη σε άλλους νέους, αλλά και παλιούς γνώριμους που το όνομά τους συζητιέται για το πρωινό εδώ και χρόνια. Στο προσκήνιο έρχεται και πάλι ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ονόματα του σταθμού και δεν είναι άλλο από την Ευγενία Μανολίδου. Στο νέο μοντέλο εκπομπής που θέλουν να δημιουργήσουν στο σταθμό, τη νέα τηλεοπτική σεζόν, θεωρούν πως ταιριάζει απόλυτα η πιο χαλαρή Ευγενία που βλέπουμε φέτος στο Ελλάδα έχει ταλέντο. Η άνεση που δείχνει χορεύοντας στη σκηνή, οι χιουμοριστικές της ατάκες μιλώντας με τους διαγωνιζομένους, έκαναν τους υπευθύνους να πιστέψουν πως ίσως τώρα έφτασε η ώρα να πάρει εκείνη τη σκυτάλη του πρωινού. Μια μικρή πρόβα ήταν για πολλούς η εμφάνιση της παρουσιάστριας πριν από λίγες εβδομάδες στην πρωινή εκπομπή του Χρήστου και της Ίσης. Η Ευγενία συμμετείχε με άνεση σε όλες τις στήλες εκπομπής. Γυναικεία θέματα, μόδα, lifestyle, σχόλια για την επικαιρότητα. Το να πάω να χτυπήσω, να δείρω, να ρίξω γιαούρτια, οτιδήποτε βρω, αυγά κτλ. Καταρχήν το γιαούρτι είναι πάρα πολύ υγιεινό, πάρα πολύ νόστιμο και δεν βλέπω το λόγο γιατί σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης θα το πετάμε. Έχεις βρεθεί ποτέ σε κάτι τέτοιο? Όχι. Όχι. Αλλά τώρα με αυτά που λέω μπορώ και να βρεθώ. Όχι. Προς Θεού. Αλλά δεν με νοιάζει καθόλου. Το όνομα της Ευγενίας μπορεί να έχει πέσει στο τραπέζι. Όμως οι οριστικές αποφάσεις για το στήσιμο της εκπομπής και τα πρόσωπα που θα πάρουν τα ηνία θα πάρθουν στα τέλη Μαΐου. Μία ακόμα παρουσιάστρια που συζητιέται έντονα για το πρωινό είναι η Δούκισσα Νομικού, ένα πρόσωπο που πιστεύει και στηρίζει το κανάλι του Αμαρουσίου. Η Δούκισσα έχει περάσει και πάλι από την πρωινή ζώνη για μία σεζόν στην εκπομπή «Όμορφος κόσμος το πρωί». Η παρουσιάστρια ταιριάζει στο νεανικό προφίλ που θέλουν να δώσουν στη νέα εκπομπή. Είναι όμορφη, ξανθιά και δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις, γεγονός που την κάνει ακόμα πιο ευπρόσδεκτη στο κανάλι. Τα δύο πρόσωπα που θα έχουν αναβαθμισμένο ρόλο στο πρωινό θα είναι αυτά της Λίζας Πατέρα και της Αργυρός Μπαρμπαρίγου. Ο σταθμός δείχνει πολύ ικανοποιημένος από τις επιδόσεις των δύο γυναικών και όχι μόνο θέλει να συνεχίσει τη συνεργασία τους μαζί τους, αλλά και να τους δώσει περισσότερο χρόνο για τις στήλες τους. Η μακροβιότερη τηλεοπτική αστρολόγος με την αυτόνομη παρουσία της μέσα στο πρωινό κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των υπευθύνων του καναλιού. Η απόφαση να αυτονομηθεί από τους υπόλοιπους παρουσιαστές, παρουσιάζοντας τις αστρολογικές προβλέψεις δίχως καμία παρέμβαση, της έδωσε ακόμα πιο υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Και έτσι θέλουν να την επιβραβεύσουν με ακόμα περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο. Οι συνταγές της Αργυρός κέρδισαν και αυτές την προτίμηση του κοινού και την βοήθησαν να πάρει το εισιτήριο για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Η απόφαση του σταθμού να ανακατεύει φέτος μόνη της στις κουτάλες της, χωρίς να την διακόπτει κανείς, θα συνεχιστεί και του χρόνου στη νέα διευρυμένη στήλη μαγειρικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κανάλι σκέφτεται να συνεχίσει τη συνεργασία του με τη Σύση Χριστίδου, μέσα όμως από άλλη εκπομπή και όχι στο πρωινό. Το συμβόλαιο της Σύσης λήγει τον Ιούνιο και μέχρι στιγμής η παρουσιάστρια δεν γνωρίζει τι ακριβώς θα γίνει, αφού οι απαραίτητες συζητήσεις θα γίνουν μετά τη λήξη του. Το συμβόλαιο είναι μέχρι τον Ιούνιο, άρα φαντάζομαι ότι τότε θα γίνει και η συζήτηση. Ναι, λογικά ναι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο κανάλι του Αμαρουσίου εξετάζουν το ενδεχόμενο να διατηρήσουν το πρωινό Αντένα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτό σημαίνει ότι στα μέσα Ιουνίου, όταν η εκπομπή τελειώσει, ο Γιώργος Παπαδάκης, η Σύση Χριστίδου και ο Χρήστος Φερεντίνος θα δώσουν τη σκυτάλη σε θερινούς αντικαταστάτες. Τα πρώτα ονόματα που ακούστηκαν για την παρουσίαση της καλοκαιρινής εκπομπής είναι αυτά του Δημήτρη Κοταρίδη, της Ράνιας Θρασιά αλλά και της Σταματίνας Τσιτσιλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τίτλος θα διατηρηθεί, ωστόσο η δομή της πρωινής εκπομπής θα θυμίζει περισσότερο το περσινό «Ελάτε». Το σταθμό θα αρχίσει σύντομα η διαδικασία των δοκιμαστικών, για να δουν όχι μόνο αν οι επιλογές τους γράφουν καλά στην κάμερα, αλλά και αν έχουν την απαραίτητη χημεία για να γίνουν μια δεμένη και επιτυχημένη πρωινή παρέα.